Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε για τον Mark Zuckerberg, είναι αναμενόμενο πως θα τον συνδέσουν με το Facebook. Όμως ο Mark Zuckerberg ξεκίνησε την επιτυχία του στο χώρο των software πολύ πριν από το Facebook και πριν είναι καν ακόμη στο Harvard. Πριν από 20 και πλέον χρόνια λοιπόν, όταν ήταν ακόμη μαθητής λυκείου, δημιούργησε το Synapse. Ένα πρόγραμμα το οποίο μάθαινε τις μουσικές προτιμήσεις του χρήστη και προέβλεπε τι θα ήθελε να ακούσει μετά. Η AOL, American Online και η Microsoft προσπάθησαν να αγοράσουν το Synapse για $1 εκατομμύριο και να εργοδοτήσουν τον Mark Zuckerberg πριν καν ακόμη τελειώσει το σχολείο. Ο Zuckerberg απέρριψε την προσφορά τους, επικεντρώθηκε στο διάβασμα και έκδωσε το Synapse δωρεάν στο διαδίκτυο. Αρκετοί χαρακτηρίζουν το Synapse ως μια πρώτη έκδοση του λογισμικού Pandora, το οποίο χτίστηκε περίπου τον ίδιο καιρό και έχει σήμερα 63 εκατομμύρια χρήστες. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. We'll be right back.